είμαστε σήμερα εδώ, φοιτητές και εκλεγμένοι στα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας, στην Ιστιαία της Βόρειας Εύβοιας, στο κέντρο αγώνα αλληλεγγύης στο πυρόπληκτο της περιοχής, για να παραδώσουμε μια πρώτη δόση από τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που συλλέξαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα μετά από αποφάσεις των φοιτητικών μας συλλόγων στα πλαίσια της αλληλεγγύης με τους πυρόπληκτους της Εύβοιας, της Αττικής αλλά και όλης της Ελλάδας. Θέλουμε να πούμε ότι η εικόνα που αντικρίσαμε ερχόμενη εδώ ήταν πραγματικά μια εικόνα η οποία μας γέμισε οργή και θλίψη, μια εικόνα η οποία μας γεμίζει μόνο με πείσμα, ώστε να συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα τόσο την προσπάθεια να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας μέσα από τους συλλόγους μας, αλλά και την προσπάθεια που πρέπει να ενταθεί, ώστε τέτοιες εικόνες, τέτοιες καταστάσεις πραγματικά να μην επαναληφθούν, ο λαός να σταματήσει να καίγεται με την πρώτη πυρκαγιά, να σταματήσει να πνίγεται με την πρώτη βροχή, ώστε να πάρθουν εδώ και τώρα μέτρα, ώστε να ενισχυθεί το αντιπυρικό μέτωπο, να μπορέσουν τώρα να στηριχθούν πραγματικά οικονομικά και με όλους τους τρόπους όλες οι οικογένειες, οι λαϊκές οικογένειες, τόσο της Εύβοιας, της Αττικής αλλά και όλης της Ελλάδας, οι οποίες το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν πραγματικά μέσα στις φλόγες. Κάνουμε ακόμα και αυτή τη στιγμή έκκληση, απαιτούμε η κυβέρνηση να μην δώσει ούτε ένα ευρώ για την πανεπιστημιακή αστυνομία που ετοιμάζεται να βάλει στις σχολές μας από Σεπτέμβρη, να δώσει όλα αυτά τα λεφτά για την ενίσχυση των φοιτητών οι οποίοι είναι πυρόπληκτοι και των οικογενειών τους.